Ο Αυστριακός, όχι απ' την άκλα, ελέγχει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα και φαίνεται να την ελέγχει εδώ ο Κοσνίκου μαζί με τον Σοκράτους. Να το σουτ που γίνεται, ο Χριστοφού πέφτει και αποκρούει. Πρώτο σουτ στο παιχνίδι. Σφύριξε ο Λουίς Λουίζου και είναι έτοιμη η Τισαέλ για το φάουλ σε καλή θέση. Ο Ρουμάνος ο Σταν, καλοχτυπημένο όμως λίγο πάνω από τα δοκάρια του Πετρίδη. Ο Μίσοη που βρήκε τον Ήλια Σταν. Ο Ρουμάνος τώρα περνά ωραία παλιά για τον Μάριο τον Δημητρίου που έχει χώρο. Να δούμε τον Δημητρίου που μπαίνει στην περιοχή. Η πάσα για τον Αγαθοκλέους θα τον προλάβει ο Χριστοδούλου. Πέρασε η καλή στιγμή για την ΑΕΛ και βγαίνει το ΑΠΟΕΛ στην επίθεση. Εκτέλεσε το φάουλο Χατζηλούκας. Η κεφαλιά που έγινε από τον Κοσνίκου μόλις έξω. Η πρώτη πολύ καλή ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ. Ο Ιωάννου που άλλαξε στον Αριστοκλέους που έχει κενό χώρο. Ενώ πάει κοντά το Σοκράτους, βγάζει την σέντρα στον Κοσνίκου. Να το σούτ έξω. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για το ΑΠΟΕΛ στο 19 με τον Κροάτη τον Κοσνίκου. Ο Μάρος ο Δημητρίου, ενώ είμαστε στο 20 λεπτό, εκτέλεσε το κόρνερ. Δημητριάδης κάνει το κοντρόλ. Κάνει και ένα άστοχο τελικά σούτ πάνω από τα δοκάρια. Ο Κυριάκου. Σταν. Για τον Μιχαήλ, ενώ περιμένει ο Αντωνίου. Βγάζει την σέντρα στην καρδιά της άμυνας, δεν μπορεί ο Δημητριάδης. Έπιασε χλιαρή κεφαλιά, ο Πετρίδης όμως θα πέσει και θα μαζέψει. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΛ. Χατζηλούκας στην επίθεση, ξεχασμένος ο Σωτηρίου. Απέναντι από τον Χριστοφή Πλασάρη. Πέφτει ο Χριστοφή Σωτήρια και ο Μάκης ο Σοκράτους θα σώσει στη συνέχεια το σίγουρο γκολ η φάση αυτή στο 29. Κοσνίκου που πέρασε έξυπνα στον Κωνσταντίνο που έχει προωθηθεί. Ξανά Κοσνίκου, Χατζηλούκας. Πάσα για τον Κοσνίκου που θα πέσει και τελικά ο διαιτητής δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Βλέπουμε ξανά την φάση με την πάσα που έγινε τον Κοσνίκου και η συνέχεια βέβαια από το σφύριγμα του διαιτητή απευθείας έξω. Δημητρίου που ευνοήθηκε και ξέφυγε έξυπνα από τον Τιμοθέου. Η σέντρα Δημητριάδης δεν θα μπορέσει όμως. Διώχνει ο Κωνσταντίνου, επαναφέρει ο Μιχαήλ. Χριστοδούλου, βγαίνει ο Πετρίδης και μαζεύει μπροστά από τον Αγαθοκλέους. Δημητριάδης για την ΑΕΛ. Που φεύγει γρήγορα από τα αριστερά ενώ είναι κοντά του Τιμοθέου. Ο Ελαδίτης που πάντα με την μπάλα. Μπροστά από τον Τουλάντο. Δημητριάδης, η επιλογή του στην περιοχή ο Μιχαήλ. Πέφτει ο νεαρός. Διώχνει ο Πετρίδης και διαμαρτυρίες από πλευράς της ΑΕΛ. Χατζηλούκας που πέρασε, έβγαλε και την σέντρα. Διώχνουν προσωρινά Ιωάννου το σούτ και μπάλα στα δίχτυα. Τον γκολ για το ΑΠΟΕΛ με τον αρχηγό του τον Ιωάννου που εδώ δέχεται τα συγχαρητήρια των συμπαιχτών του και πανηγυρίζει μπροστά από την κερκίδα των παιχτών των φιλάθλων του ΑΠΟΕΛ. Ήταν η παλιά που έγινε στην περιοχή. Έδιωξαν προσωρινά οι παίχτες της ΑΕΛ, κατέληξε η μπάλα στον Ιωάννου, το σούτ που ακολούθησε στα δίχτυα και το 1-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 56. Και πάλι ο Ρουμάνος στο κόρνερ, στο δεύτερο τώρα δοκάρι. Πρόλαβε ο Κυριάκου, γύρισε. Η μπάλα στον Αντωνίου, το σούτ, εκπληκτική απόκρουση από τον Πετρίδη. Μεγάλη φάση, άτυχη ΑΕΛ, εκπληκτικός. Ο Πετρίδης έδιωξε το σούτ του Αντωνίου. Χατζηλούκας που εκτελεί το φάουλ, Σωτηρίου την κεφαλιά και το 2-0. 2-0 για το ΑΠΟΕΛ με τον άντρο τον Σωτηρίου και νέα πανηγύρια από την κερκίδα του ΑΠΟΕΛ. Ήταν η εκτέλεση φάουλ από τον Χατζηλούκα. Ο Σωτηρίου, ανενόχλητος θα λέγαμε, έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα κάνοντας το 2-0 για το ΑΠΟΕΛ στο 62. Παρ' που εκτελέστηκε τώρα ο Νεοφύτου. Να το σουτ κοντράρι, μπάλα και στα δίχτυα. Γκολ για την ΑΕΛ που μειώνει σε 2-1 με τον Μάριο Νεοφύτου που πανηγυρίζει αυτός οι συμπαίχτες του αλλά και η κερκίδα. Ήταν η πάσα που έγινε. Ο Νεοφύτου έκανε το σουτ κόντραρι η μπάλα. Κατέληξε στα δίχτυα και η ΑΕΛ στο 75 μείωσε σε 2-1. Χέντρακ που έδωσε στον Κοσνίκου κεφαλιά στον Σατσά. Ο νεαρός που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, στον Ιωάννου που είναι μόνος του το σουτ. Σωτήρια ο Λούκας ο Σοκράτους. Με το κεφάλι έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Αγαθοκλέους τώρα μαζί με τον Χριστοδούλου. Πάντα Αγαθοκλέους ελέγχει. Πάει να περάσει. Περνάει η μπάλα για τον Σταν στην περιοχή. Καθυστερεί ο Ρουμάνος. Ψάχνει στήριγμα. Τώρα στο Γεωργίου αδύναμο το σουτ. Εύκολα ο Πετρίδης. Ευκαιρία για την ΑΕΛ. Σαν Νεοφύτου, απέφυγε το Χέρνελαγκ. Βγάζει την σέντρα, πέρασε η μπάλα Αγαθοκλέους στο σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Δεν μετρά όμως η φάση, υπόδειξη από τον διαιτητή ότι ακούμπησε την μπάλα με το χέρι ο Αγαθοκλέους. Βγάλε την παλιά στην περιοχή. Η μπάλα καταλήγει στον Αντωνίου, έχει χώρο, κάνει ένα καλό σουτ ο Πετρίδης, θα πέσει και θα διώξει την μπάλα σε κόρνερ, σώζει το ΑΠΟΕΛ από βέβαια η παραβίαση.
Κοσνίκου. Μπροστά από τον Κυριάκου η σέντρα με τα αριστερό. Διώχνει ο Σοκράτους Ιωάννου. Αλεξάνδρου που πάει να ελευθερωθεί, πλασάρει την μπάλα στα δίχτυα. 3-1 για το Αποέλ που ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι μετά από την έξυπνη ενέργεια του Ιωάννου που βρήκε τον Αλεξάνδρου, αυτός πέρασε την μπάλα πάνω από τον Χριστοφή και το Αποέλ στο 87 φτάνει στο 3-1. Στην πεντόσφαιρα.